φόβο αύξηση των μεταναστευτικών ροών, α, αλλά και ο εντυνόμενο κίνδυνο για χτυπήματα τρομοκρατία. Ο πρόεδρο τη Ισότητα, Νίκο Λοϊζίδη, είναι απόψε στι τομέ. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε, κύριε Λοϊζίδη. Καλώ ήρθατε, κύριε Λοϊζίδη. Εσεί, δεν δε ξέρω, εσεί πήρατε καθοδήγηση από τον αρχηγό τη αστυνομία. Τι θα μα πείτε απόψε, διότι ε, ε, μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι ο υπουργό Γεωργία πλέον θα δίνει μόνο καθο, υπό την καθοδήγηση τη θα βγαίνουν οποιαδήποτε στελέχη του Υπουργείου. Νομίζω ότι μπερδευτήκατε, είμαι συνδικαλιστή. Ναι, συνδικαλιστές, ε, 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 μάλλον δεν μπερδεύτηκα εγώ. Συν, κάποιοι, <laughs> άλλοι μπορούν να μπερδεύτηκαν. Κάποιοι <laughs> άλλοι μπερδεύτηκαν ή πήραν διαζύγιο από τη λογική. Οι συνδικαλιστέ δύο πράγματα δεν κάνουν. Δεν παίρνουν οδηγίε, αλλά ταυτόχρονα δεν χαράζουν πολιτική. Ναι. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ε, όχι, επειδή σα κυνηγάνε, υπάρχει και μια πειθαρχική να μην μιλάτε, δεν, δεν αρέσουν αυτά που λέτε. Δεν... Σημαίνει Λέω, μήπως... είμαστε καλοί ε, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα, ε, παρακολουθήσαμε τα προηγούμενα ρεπορτάζ. Είναι γεγονό ότι επικρατεί μια ανησυχία μετά τι τελευταίε εξελίξει στη Συρία. Ε, και για το εάν θα υπάρξουν νέε μεταναστευτικέ ροέ, αλλά και κυρίω επικρατεί ανησυχία εάν μπορεί να υπάρξει έλεγχο όλη αυτή τη κατάσταση και πόσο μπορούμε να διαχειριστούμε περιστατικά τρομοκρατία πια. Νομίζω ότι η Κυπριακή Αστυνομία απέδειξε τα τελευταία χρόνια την ετοιμότητα τη και αποδεικνύει καθημερινά. Αυτό που λείπει και έχουμε πρόβλημα, και νομίζω είναι λίγο είναι το ότι ε, από το 2011 αφήσαμε μια κατάσταση να εξελίσσεται εντό του νησιού με του ε, Συριακή καταγωγή ασύλου. Και τι εννοώ, αφήσαμε μια κατάσταση η οποία ε, δυστυχώς δυστυχώ μα πρόλαβαν οι εξελίξει τώρα. Δεν μπορούμε να απελάσουμε ακόμα και αυτόν που θεωρείται επικίνδυνο για την ασφάλεια τη δημοκρατία. Γιατί δεν έχουμε πού να πελάσουμε κάποιο Σύριο. Ακόμα, διεθνώς... ακόμα και κάποιον που μπορεί να πελασουμε καποιο συριο ακομα και καποιον που μπορει να καταδικαστει ε, για τρομοκρατία ή για σοβαρά ποινικά αδικήματα. Θα, θα χτίσει την πίνη του ε, στι φυλακέ, αν καταδικαστεί για αυτό το ποινικό αδίκημα ναι. το οποίο λέτε. Από εκεί πέρα, ε, θα πρέπει να γίνει μια εξ αρχή, κατά την άποψή μα, οργάνωση όσον αφορά την κετοποίηση τη διευθύνση. Θα πρέπει να εναρμονιστούν με την αστυνομία όλα τα συστήματα τη Κυπριακή Δημοκρατία και ενώ κοινωνικέ ασφαλίσεις, υγεία, τα πάντα όλα πρέπει να μπουν κάτω από μία ψηφιοποίηση. Να μπορούμε να ελέξουμε διευθύνσει, να ελέξουμε ποιοι είναι οι οικογένειε, ποιοι είναι οι γυναικόπαιδα, ποιοι είναι μόνοι του, να μπορέσουμε να προλάβουμε ίσω κάποιε καταστάσει και να σταματήσουμε την κεντοποίηση. Από εκεί και πέρα, ε, αντιλαμβάνεστε ότι. Δηλαδή, μου λέτε αυτή τη στιγμή ότι οι αρχέ και δύο ιδιοκτικέ αρχέ στην προκείμενη περίπτωση δεν μπορούν να ξέρουν πού βρίσκονται εάν αναζητηθούν αίτητε ασύλου ή παράνομοι μετανάστε. Να, να το πω πιο απλά. Γιατί να πρέπει να περιμένω να μου κινήσει υποψία κάποιο για να κινηθώ να βρω αυτέ τι πληροφορίε που η Κυπριακή Αστυνομία πιστέψτε με μπορεί να τι βρει, αντί να λειτουργώ από πριν και να είμαι προστατευμένο να δημιουργώ εγώ ευλογέ υποψίε και να ελέγχω πριν να μου δημιουργήσουν αυτή την ευλογή υποψία. Τα πράγματα είναι απλά. Προλαβαίνει αυτό που θα γίνει με πρόληψη. Και η πρόληψη είναι με το να γνωρίζει ποιο μένει πού, ποιο είναι ο σκοπό του και πότε ήρθε. Έλεγε χθε βράδυ ο Χρήσανθο Τσουρούλη, λέει σε μία διεύθυνση μπορεί να δηλώνουν 10 και 20 άτομα. Αυτό έγινε... Και κανένα μπορεί να μην ξέρει πού είναι μετά. Αυτό γινόταν στο παρελθόν. Ειδικά με το Πουρνάρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφοροποίηση, όμω επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να μην γνωρίζει το πού μένει ο καθένα και πόσοι μένουν πού. Όπω και επίση το asset recovery, δηλαδή να ελέγξουμε όταν βλέπουμε ξαφνικό πλουτισμό σε συγκεκριμένου ανθρώπου οι οποίοι η δουλειά του είναι απλή. Και θα παράδειγμα, αν είναι σε οικοδομή και το βλέπει να κρατάει ένα όχημα 50.000 ευρώ ή τον βλέπει να έχει νοικιάζει μια Βίλαν 5.000 ευρώ και απλά είναι δηλωμένο ότι είναι εργολάβο, εκεί σου δημιουργά ευλογέ υποψίε για το από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Υπάρχουν και αυτά... τέτοιε περιπτώσει και τέτοια περιστατικά. Βεβαίω και υπάρχουν και νομίζω η Κυπριακή Αστυνομία λειτουργά πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ έγκαιρα και ήδη αρχίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Φαίνεται και από τι υποθέσει. Στο περιστατικό όμω τη Λεμεσό και μάλιστα στο νοσοκομείο, δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Αργυρού, για το πώ γιατί γίνεται... Αν ήταν αυτόφορο, είμαι σίγουρο ότι οι συναδέλφοί μου θα επέβαιναν. Πιθανόν να μην ήταν αυτόφορο, να μην διεξήχθηκε μπροστά του όλο αυτό το γεγονό και θα έπρεπε να καταγγελθεί καρπτό για να προωθούν σε εκδόσει εντάλματα σύλληψη. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα, ε, θέλω να πω ότι η Κυπριακή αστυνομία βλέπετε καθημερινά το τι κάνει στη διερεύνηση. Βλέπετε με τα κιλά, με τα ναρκωτικά, βλέπετε με τι ξυχνιέ υποθέσεων. Λειτουργούμε εκεί που έχουμε πρόβλημα και το γνωρίζει και η ηγεσία ότι υπάρχει το πρόβλημα και προσπαθεί να βγάλει πλάνο. Είμαι σίγουρο, γιατί εμεί απλά λέμε ανησυχήσει, η ηγεσία βγάζει την πολιτική. Είναι στην πρόληψη όσον αφορά στην όμευση. Εκεί όμω το πρόβλημα που έγκυται, έγκυται στην έλλειψη οργανικών θέσεων, έλλειψη αστυνομικών, έλλειψη υπεροριακών. Έχουμε δύο επιλογέ, κύριε Αργυρού. Ναι, Ή πρόκειται να αυξήσουμε κατά 100 ώρε του αστυνομικού υπεροριακά που δουλεύουν στην πρώτη γραμμή και να πληρώνονται για να μπορέσουμε να έχουμε Πλήρη αστυνόμευση έξω. ή θα κάνουμε, να το πω στην Κυπριακή, που κουπά το οργανόγραμμα τη αστυνομία. Ναι. Θα πρέπει έναν από τα δύο να γίνει. Και επειδή η δεύτερη επιλογή, το ξαφνικά να γυρίσει ανάποδα το οργανόγραμμα, μπορεί ίσω να, να είναι απότομη στροφή. Ίσως θα πρέπει να μπαλασταριστούν και να ισορροπηθούν τα δύο. Όμως και πάλι σας λέω, είναι η γνώση της ηγεσίας, είμαι σίγουρος ότι επεξεργάζονται πλάνο, θα βρουν τη λύση, τραβάμε ρίσκα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Βλέπετε όμω όμως και τη δουλειά τη της αστυνομία. Εγώ που βλέπω, βλέπω καθημερινά. ότι βγαίνει η αστυνομία, α, μου έτυχε να είμαι μπροστά σε σκηνή, φωνού μεταξύ αλλοδαπών μπροστά από μάλιστα η, ε, η πολυκατοικία που μετατράπηκε σε φαβέλα και να μου διαμαρτύρονται οι αστυνομικοί που ήταν εκεί. Μα κυρία Αργυρού, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα, δεχόμαστε συνεχώς καταγγελίες στις επιτροπές, ε, διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας. Και τα χέρια μα είναι δεμένα. Ε, αν αν δείτε του αστυνομικού. Αυτό της... δεν είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει για παράδειγμα. Ε, αυτό προσπαθήσαμε μετά από 18 χρόνια και τροποποιήσαμε τον νόμο τη ΑΔΥΠΑ, ούτω ώστε κάποιο που καταγγέλει ψευδό αστυνομικό να έχει συνέπειε. Και αυτή η στήριξη. Το θυμάμαι γιατί το θέσατε και στη Βουλή δύο φορέ. Το θέσαμε πάλιστε. και στη Βουλή και ευτυχώ που έγινε αυτό που έγινε, αυτή η στήριξη όμω από την ηγεσία, τόσο τη φυσική όσο και την πολιτική απέναντι στου αστυνομικού, πρέπει να γίνει και εμπράκτο. Γιατί η παραγωγικότητα των αστυνομικών είναι εκεί και φαίνεται καθημερινά. Φαίνεται καθημερινά, κύριε Αργυρού, και να σα πω και κάτι για να τα ακούει ο κόσμο. Αυτοί που έπρεπε σε αυτόν τον τόπο να βγαίνουν σε εκδηλώσει διαμαρτυρία σήμερα, ένα κλάδο η αστυνομική. 12 και 13 μήνες απλέροντοι και κάνουν αυτήν τη στιγμή υπομονή. Έδωσαν πίστοση στην ηγεσία, έδωσαν πίστοση στην πολιτική ηγεσία. Περιμένουμε, βρήκαμε το διάβλο επικοινωνία και οι αστυνομικοί είναι εκεί στην πρώτη γραμμή, κάνουν το καθήκον του. Παρόλο τα προβλήματα, okay. καθόλου προαγωγέ, καθόλου λεφτά και σχεδόν θα το πω καθόλου εξοπλισμό. Αλλά και στήριξη, όπω πολύ σωστά έχετε θέσει, από την ηγεσία τα τελευταία χρόνια. Δικαιούται όμω μια πίστοση χρόνου η νέα ηγεσία τη αστυνομία. Να δούμε τι δύο μήνε έχει που κάνετε στο είπατε, τιμονή. είπατε πριν, γιατί ναι. μας μα πιέζει και ο χρόνο, ναι. μιλήσατε πριν για αθέμητο πλουτισμό, για έλεγχο των περιουσιακών που κάποιοι αποκτούν και δεν δικαιολογείται. Και αυτό αμέσω δημιουργεί ένα επόμενο συνειρμό. Ε, δεν δικαιολογείται ο πλουτισμό, σημαίνει παράνομε Παράνομε δραστηριότητε. Ναι, Ναρκοτυλιά, δηλαδή τι, είναι στον υπόκοσμο πια Βεβαίως, οι... Ε... οι παράνομοι μετανάστε. Έχουμε. Κοιτάξτε, εδώ ότι είναι και μέρο αυτή τη στιγμή ε... οι μετανάστε του οργανωμένου εγκλήματο. Νομίζω δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μα. Mm -hmm. Νομίζω είναι δεδομένο. Από εκεί και θεωρώ ότι αφού δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον οποιοδήποτε παραβιάζει τον νόμο. Εμά, κυρία Αργυρούντζη, δεν φέρει αυτό ταυτότητα του η καταγωγή του. Διαφέρει μαζί το παραβιάζει τον νόμο. Και θα είμαστε αμήλικτοι και οι συναδέλφοι στην πρώτη γραμμή ρισκάρουν τη ζωή του. Ρισκάρουν τη ζωή του κάθε βράδυ και πιστέψτε με ότι βγαίνουν προ τα έξω το, το 30%. Των γεγονότων που γίνονται από όλα αυτά Άρα τα οποία λέτε ότι έχει αυξηθεί η αστυνομική. Βεβαίω και η καθημερινή παραβατικότητα. Και οι αστυνομικοί κάνουν τι συλλήψει από τα δελτία τύπου. Ξέρετε, δεν μπορούμε να τα λαγωμένου τα δελτία τύπου λένε αυτά που μπορούν και δεν είναι τα κυριότερα. Αν δείτε και από εκεί και πέρα τη δουλειά που παράγουν οι αστυνομικοί στι αστυνομικέ διευθύνσει, στι υπηρεσίε, στην πρώτη γραμμή γενικά, θα εκπλαγείτε. Παρόλο που ο κόσμο, και είναι εδώ το λάθο μα σαν αστυνομία, τόσα χρόνια δεν του εδείχναμε τη δουλειά που παράγουμε. Αυτή τη στιγμή ξέρει, ναι, έχουμε τα λάθη μα, ναι, έχουμε τρομερά περιθώρια βελτίωση λόγω του ότι δεν έχουμε αστυνομικού, αλλά θα είμαστε εκεί μπροστά από τα ανθρώπινα δικαιώματα του πολίτη, κυρία Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ να